Να πάμε σε ένα πιο χαρούμενο πράγμα. Και η γυναίκα τι πήγε, Μουζουράκη. Γυναίκα, εντάξει, δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει Χρήστος Θηβαίος στο τραγούδι για τη γυναίκα. Βέβαια, είναι πολύ περιπλοκή η στίχη για να κάτσω να του αναλύσω αυτή τη στιγμή. Τώρα αναλύσουμε. Μπαμ. Η γυναίκα τι είναι. Επειδή είχες τόσο καψούρης, σαν να σου τύχει πρώτη φορά. Μα αυτό είναι το ωραίο με τον έρωτα. Πρόσεξε. Το ωραίο με τον έρωτα είναι ότι είναι. Σαν να σου κάνουν κάθε Χριστούγεννα το ίδιο δώρο και εσύ να ξαναχαίρεσαι. Μπορεί κάποιος άλλος να σου το κάνει τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε φορά που σου δίνουν ένα συγκεκριμένο παιχνιδί τα Χριστούγεννα, εσύ πάλι αυτό, τέλεια. Τα ωραία κόκκινα παπούτσια της μικρής ηλικίας. Είναι σαν το ανέκδοτο γίνω με την πίτσα, το ξέρεις. Όχι. Που είναι το παιδάκι γυρνάει από το σχολείο τη Δευτέρα, του λέει η μάνα του, λέει στη μάνα του, λέει τι θα φάμε σήμερα, λέει πίτσα. Πίτσα! Γυρνάει την Τρίτη από το σχολείο. Τι θα πάμε σήμερα, μαμά? Πίτσα, Γιαννάκη μου. Πίτσα! Γυρνάει Τετάρτη. Τι θα πάμε σήμερα, μαμά? Πίτσα! Γυρνάει Πέμπτη. Τι θα πάμε σήμερα? Πίτσα! Γυρνάει Παρασκευή. Τι θα πάμε σήμερα? Πίτσα! Γυρνάει Σαββατό. Τι θα πάμε σήμερα, μαμά? Πίτσα! Πίτσα. Μια την Κυριακή. Θα φάμε μαμά σήμερα. Λέει πίτσα για να μου πίτσα. Πίτσα. Και να τη Δευτέρα από το σχολείο. Λέει μαμά θα φάμε σήμερα. Πίτσα για να μου πίτσα. Πίτσα. Δεν ήξερε αυτή την επιτυχία. Όχι, δεν την ήξερα. Πάμε και στο παρακάτω. Και σεξ. Πάνω, τι είναι το σεξ? Μερικές φορές είναι μια βιολογική ανάγκη. Μερικές φορές είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από τη χημεία. Δηλαδή, χημεία, ξέρεις, μυρίζεις κάτι, σου αρέσει, αναστατώνεσαι τέτοιο. Μερικές φορές είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, ανδρισμού. Ότι τώρα ξέρεις, θα καβαλήσω γιατί είμαι ο καβαλάρης. Μερικές φορές είναι και κάτι. Βαριέμαι, μάνα. Και πρέπει να. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένο. Τα έχει κάνει όλα τα στυλ αυτά. Εγώ υπνογαμάω. Υπνογαμώ. Δηλαδή. Τίποτα. Εκεί που είμαι τέζα στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, ξαφνικά ξυπνάει ο κύριος και είμαι. Έτοιμος. Ναι, αλλά σε φάση. Κανονικά είναι λίγο υπνοβατικό το στάδιο. Γιατί δεν καταλαβαίνω στην αρχή και αρχινάω. Αρχίζει και κουφτώνει και. Ναι, και πιάνει η μαλακία. Δηλαδή, έχω τύχει να κοιμηθώ με φίλο μου και με τον αδερφό μου και τους έχω ξυπνήσει και τους έχω βγει στην πολυθρόνα, ξέρεις. Μαζεμένοι, ξέρεις. Με το ύφος του βιασμένου λίγο, ξέρεις, και κάνεις ντουζ και να ξυπλύνεις από πάνω στην τροπή και τέτοια πάνω. Σωστό.